Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου, καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου το σύντροφο, το Γενικό Γραμματέα στο νοσοκομείο. Ένα νοσοκομείο που ξέρει καλά το Κομμουνιστικό Κόμμα, όχι γιατί είναι παρόν σε όλους τους αγώνες που έχουν δοθεί διαχρονικά μέσα στο νοσοκομείο, αλλά και μέσα στην ίδια την κοινωνία, αλλά γιατί και ζητήματα ιδιαίτερα του νοσοκομείου έχουν αναδειχθεί κατά καιρούς, τόσο από τους βουλευτές του κόμματος, μέσα στη Βουλή με δεκάδες επερωτήσεις, αλλά και μέσα σε κλίμα αγώνων, με συμπαράσταση, μπροστά στο ηρωικό πεζοδρόμιο, μπροστά από την πύλη του Ευαγγελισμού. Το νοσοκομείο μας προσπαθεί με τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του προσωπικού να σταθεί στο ύψος των απαιτήσεων, παρά τα πολλαπλά προβλήματα που ξέρουμε όλοι ότι αντιμετωπίζει το δημόσιο σύστημα υγείας και τα οποία γιγαντώνονται στην κλίμακα ενός νοσοκομείου όπως ο Ευαγγελισμός, που είναι το μεγαλύτερο νοσοκομείο στην Ελλάδα, με πάνω από 1.000 κλίνες, πάνω από 3.500 άτομα προσωπικό, αλλά και με τεράστιες ελλείψεις. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με τον παλιό οργανισμό, οι κενές θέσεις στο νοσοκομείο ξεπερνούν τις 1.000, με ένα προσωπικό το οποίο παραμένει γερασμένο. Ενδεικτικά, ο μέσος όρος ηλικίας των νοσηλευτών είναι πάνω από 54 χρόνια. Σε ένα νοσοκομείο όπου έχουμε φτάσει οι προσλήψεις να είναι πολύ λιγότερες από τις αποχωρήσεις του προσωπικού, και προσέξτε, το πρώτο τρίμηνο του 24, οι αποχωρήσεις, οι οικειοθελείς αποχωρήσεις του προσωπικού είναι πάνω από τις συνταξιοδοτήσεις. Σε αυτό το προσωπικό, λοιπόν, το οποίο δουλεύει το μισό με μόνιμες σχέσεις εργασίας και το άλλο μισό πλέον με ελαστικές σχέσεις εργασίας, με κάθε σχέση που μπορεί να φανταστεί κάποιος, είτε αυτό αφορά επικουρικούς, συμβάσεις ΟΑΕΔ, συμβάσεις με εργολάβους, μπλοκάκι, ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας, υπάρχει σε σύμβαση μέσα στο νοσοκομείο, κάτι που δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο τη μεταφορά της εμπειρίας, τη συζήτηση και τον κοινό αγώνα με τους συναδέλφους, οι οποίοι εναλλάσσονται πραγματικά σχεδόν κάθε τρίμηνο. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, λοιπόν, της έλλειψης προσωπικού, υπάρχει γιγαντοποίηση της εντατικοποίησης. Υπάρχουν ελλειπείς συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας σε ένα νοσοκομείο το οποίο δεν διαθέτει γιατρό εργασίας, δεν διαθέτει τεχνικό ασφαλείας. Ωστόσο, καθημερινά υπάρχουν εργατικά ατυχήματα στο χώρο δουλειάς, από τα πιο απλά, από ένα τρύπημα, από μια σύριγγα, η οποία όμως μπορεί να αναγκάσει μια νοσηλεύτρια να πάρει αντιρετροϊκή αγωγή για 6 μήνες, μέχρι και πιο σύνθετα προβλήματα, όπως όταν καταραίουν σκεπές πάνω στα κεφάλια των συναδέλφων μας. Είναι ένα ζήτημα που έχουμε αναδείξει και εδώ στο νοσοκομείο, ότι ακριβώς αυτές οι συνθήκες οφείλουν να εντάξουν τους υγειονομικούς στα βαρέα και ανθυγιεινά. Κανείς δεν μπορεί να σκεφτεί ότι η δουλειά του υγειονομικού είναι ένα επάγγελμα υγιές και ελαφρύ, και είναι ένα αίτημα το οποίο διαχρονικά το στηρίζουν οι βουλευτές του κόμματος, αλλά καμία κυβέρνηση δεν έχει τολμήσει να το κάνει νομοθετικά και να μπορέσει να μας εντάξει στα βαρέα και ανθυγιεινά. Το νοσοκομείο μας πλέον έχει γιγαντωθεί τόσο σε υπηρεσίες, όσο και σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό, προσπαθώντας να αξιοποιήσει τις τελευταίες εξελίξεις της επιστήμης και της βιοιατρικής τεχνολογίας και να τις εντάξει θεραπευτικά εξ ολοκλήρου δωρεάν στην υπηρεσία των ασθενών. Ωστόσο, παραμένουν πολλές υποδομές αναξιοποίητες, οι οποίες θα μπορούσαν να προσφέρουν σε εκατοντάδες ασθενείς κάθε χρόνο. Ενδεικτικά να πω ότι παραμένουν 33 κρεβάτια στην μονάδα εντατικής θεραπείας κλειστά εδώ και 2 χρόνια, 4 κρεβάτια κλειστά στη μονάδα ειδικών λοιμόξεων, όπου ασθενείς ανοσοκατασταλμένοι αναγκάζονται να νοσηλεύονται σε κοινούς θαλάμους με άλλους ασθενείς με πολλαπλά προβλήματα και με κίνδυνο λοιμόξεων. Από τους 3 αξονικούς που εγγενίασαν και πρόσφατα διάφοροι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, λειτουργεί μόνο ένα σε επίπεδο επιγόντων, γιατί ακριβώς δεν υπάρχει προσωπικό. Ενώ και οι εμβολισμοί, που ξέρουμε ότι και με επερώτηση το κόμμα είχε αναδείξει το προηγούμενο διάστημα και επιτέλους έχει το νοσοκομείο την άδεια, λειτουργούν μόνο για 10 μέρες το μήνα, όσες δηλαδή καλύπτει ο ένας εφημερεύων γιατρός. Την ίδια στιγμή, οι υπηρεσίες του νοσοκομείου δίδονται σε ιδιώτες, στη διαδικασία του outsourcing, στο οποίο πίνει νερό ο Υπουργός Υγείας το τελευταίο διάστημα, οι δευτερογενείς διακομιδές, συμβάσεις με ιδιωτικά κέντρα για τα περιστατικά που είναι πιο ελαφρά, 2-3 μέρες πριν το εξιτήριο, για να βγάλουν και αυτοί
κάποιο κέρδος, γιατί δεν τα πήγαν και πολύ καλά στην πανδημία, αλλά και με την είσοδο των εργολάβων, ιδιαίτερα σε υπηρεσίες όπως είναι η καθαριότητα, που και εδώ στο νοσοκομείο μας έχουμε ξεκινήσει σήμερα. Οι συνάδελφοι της καθαριότητας έχουν μείνει 111 από τους 320 για να καθαρίσουν το νοσοκομείο και ξεκινάνε ένα δυναμικό αγώνα με επαναλαμβανόμενες τάσεις εργασίας καθημερινά. Στο πλάι τους να είναι και όλο το προσωπικό, ώστε να διεκδικήσουν οι συνάδελφοι αυτοί να παραμείνουν στη δουλειά ως μόνιμοι με όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα που χρειάζεται να έχουν. Πλέον το νοσοκομείο λοιπόν λειτουργεί ως επιχείρηση, με την είσοδο των απογευματινών χειρουργείων, πλάι στα απογευματινά ιατρία που ήταν το προηγούμενο διάστημα ήδη θεσμοθετημένα, με δωρεές από εφοπλιστές για ό,τι βλέπετε να αναπτύσσεται στα δημόσια νοσοκομεία. Σε λίγο νομίζω ότι θα εντάξουν τα νοσοκομεία στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και όχι στο Υπουργείο Υγείας. Με την κατάσταση να επιδεινώνεται με την έλλειψη πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που γιγαντώνει την είσοδο των ασθενών και το φόρτο εργασίας στους υγειονομικούς στα νοσοκομεία, αλλά και με την έλλειψη αποκατάστασης, καθώς δεν υπάρχουν κέντρα αποθεραπείας για τους ασθενείς, οι οποίοι βγαίνουν μετά από πολύμηνο αγώνα τόσο των ίδιων όσο και του προσωπικού από τις μονάδες εντατικής θεραπείας, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται σε πολύ μεγάλο βαθμό και οι ασθενείς και οι οικογένειές τους. Για όλα αυτά λοιπόν τα ζητήματα, το νοσοκομείο μας έχει ένα σωματείο το οποίο μπαίνει πρωτοπόρο, μπαίνει στον αγώνα για να οργανώσει την πάλη των συναδέλφων στη λογική ότι ο καθένας από το πόστο που υπηρετεί αποτελεί μια αλυσίδα σε αυτό το κρίκο των υγειονομικών που είναι μπροστά για την υγεία του λαού. Είναι το πρώτο σωματείο το οποίο το 2009 και μετά από δικαστικούς αγώνες κατάφερε να εγγράφονται οι συνάδελφοι συμβασιούχοι στο σωματείο, στο πλάι των μονίμων, να έχουν τα ίδια δικαιώματα όπως έχουν και τις ίδιες υποχρεώσεις στη δουλειά. Και αυτό είναι μια κατάκτηση που άνοιξε το δρόμο για το συνδικαλιστικό κίνημα, ώστε να εγγράφονται και οι συνάδελφοι συμβασιούχοι και στα υπόλοιπα νοσοκομεία. Βρισκόμαστε καθημερινά σε κινητοποιήσεις, κάθε εβδομάδα απασχολεί ο Ευαγγελισμός την δημοσιότητα, είτε αυτό αφορά τις ανακοινώσεις του σωματείου, είτε τις κινητοποιήσεις. Πρόσφατα θα είδατε, κύριε Γενικέ, ότι υπάρχει και το ζήτημα με το Conference Cup, το οποίο ξεκινάει το νοσοκομείο μας σε ετοιμότητα από αύριο, με την προτεραιοποίηση που ήθελε η διοίκηση να δώσει στους VIP, παρά τα προβλήματα που έχει το νοσοκομείο. Έχει δηλώσει το σύνολο του προσωπικού ότι εδώ κάθε ασθενής αντιμετωπίζεται ισότιμα και έτσι θα αντιμετωπιστεί τις επόμενες τρεις μέρες, χωρίς να βάζουμε στο νου μας την τσέπη του το αξίωμα ή την αναγνωρισιμότητα κανενός, για όλους ισότιμη και δωρεάν πρόσβαση στο νοσοκομείο. Βέβαια, δεν παίζουμε μπάλα μόνοι μας. Υπάρχει ένα πολύ ωραία ενορχιστρωμένο σχέδιο για το πώς θα συκοφαντηθεί αυτός ο αγώνας των υγειονομικών και του σωματείου. Ήδη το τελευταίο διάστημα, με μια σειρά πληρωμένων δημοσιευμάτων, προσπαθούν να επιτεθούν στους ίδιους τους υγειονομικούς αλλά και στο σωματείο που μπαίνει μπροστά. Δημοσιεύματα σε διάφορα κυβερνητικά site περί στόχευσης του νοσοκομείου και των συνδικαλιστών, με αναφορά στο προσωπικό σκοπανατζίδες για να δικαιολογήσουν τις κάρτες που μπήκαν στο προσωπικό για να διευθετήσουν τον εργάσιμο χρόνο εργασίας σύμφωνα με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δημοσιεύματα που τιτλογραφούνταν ως οι συνδικαλιστές του Ευαγγελισμού υπερασπίζονται το δικαίωμα στην κοπάνα κτλ. Και ήδη οι πρωτοπόροι συνδικαλιστές του σωματείου βρίσκονται σε ένδικη κατάσταση με τη διοίκηση, καθώς έχουμε υποστεί ΕΔΕ και μηνύσεις και στις οποίες πιστεύουμε ότι με τη συμπαράσταση του προσωπικού θα βγούμε πιο δυνατοί και θα τρίψουμε στη μούρη τους και την καταστολή και την τρομοκρατία στο χώρο δουλειάς. Από αυτή λοιπόν τη θέση, εισηγητικά εκτιμούμε την προσπάθεια που έχει κάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και οι βουλευτές του και οι δυνάμεις του για να υπερασπιστούν το κύριο για μας ζήτημα της υγείας του λαού. Γιατί για να πετύχεις το ευζήν, πρέπει πρώτα να πετύχεις το ζήν. Οπότε σε αυτόν τον αγώνα θέλουμε να συνεχίσετε να είστε δίπλα μας, να αγωνίζεστε με κάθε τρόπο στη Βουλή, στην Ευρωβουλή, σε κάθε μετερίζει, πλάι στους ανθρώπους που υπερασπίζονται το μεγαλύτερο αγαθό, το αγαθό στη ζωή. Ευχαριστούμε και πάλι.